Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σταμάτης Βούλγαρης και αυτό είναι το σχόλιο της ημέρας σήμερα Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου του 2022. Όσοι περιμένετε εξελίξεις, νέα, απολύσεις, παραιτήσεις, πρόσληψη νέου προπονητή, δυστυχώς περιμένετε άδικα. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως στον ορίζοντα και όπως λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι της ΑΕΚ, το μόνο που βλέπουν και σκέφτονται είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ένα ντέρμπι στο οποίο θα πάει η ΑΕΚ με καταρακωμένη την ψυχολογία της μετά τον αποκλεισμό που ήρθε έτσι όπως ήρθε, μετά από συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, με ένα προπονητή στον πάγκο τον οποίο οι παίκτες δεν εμπιστεύονται, δεν υπάρχει ούτε ένας που να παίζει για πάρτι του, και πλέον έχει χάσει και τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας και του κόσμου, ο οποίος υπενθυμίζω ότι τον υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, βλέποντας την προοπτική που υπάρχει, αλλά δυστυχώς ελάχιστοι ήταν αυτοί που εξέφραζαν αμφιβολίες και επιβεβαιώθηκαν. Θα πάει ναι μεν με τον Τζαβέλα στο ντέρμπι, αλλά χωρίς τον Αραούχο, και θα πάει έχοντας στο background, εκτός από την κάκιστη ψυχολογία και με την οτροπία ότι πάμε με την ελπίδα να μην ζήσουμε χειρότερες καταστάσεις. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να πάθει μία ομάδα. Δυστυχώς, όπως έχει αποδειχθεί, τα στελέχη τα οποία βρίσκονται τη συγκεκριμένη στιγμή στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν μπορούν να αλλάξουν με κανένα τρόπο την κατάσταση, δεν μπορούν να εμπνεύσουν κανέναν, δεν μπορούν να δώσουν προοπτική και δεν έχουν ακόμα και το θάρρος ούτε να παραιτηθούν. Θα πρέπει να ρωτήσουν τον Δημήτρη Μελισσανίδη για το αν μπορούν να το κάνουν. Η ευτυχία είναι μία, όχι απλά λέξη, είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Θα μπορούσαν να, ακόμα και επικοινωνιακά να το δει κανείς, θα μπορούσε ο Γιαννίκης να πει ότι μετά το τέλος του μάτς του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στη διάθεση της διοίκησης η παραίτησή μου, όποτε θέλει και όποτε κρίνει εκεί, εκείνη, μπορούμε να χωρίσουμε. Δεν το έκανε ούτε αυτό. Και απλά επιβεβαιώνει ότι δεν έχει το ειδικό βάρος για να καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με όλους τους υπόλοιπους, με όλα τα υπόλοιπα στελέχη, όπου από το βράδυ της Τετάρτης κρύβονται. Ένα στέλεχος το οποίο έχει την προσωπικότητα, θα είχε βγει, θα είχε μιλήσει στον κόσμο, θα είχε πει αυτά που θα έπρεπε ή αυτά που όφιλε να πει και δεν θα περίμενε στοικά να δει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, νομίζω ότι όσο και δύσκολο και αν είναι να το χωνέψεις, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η επόμενη κίνηση δεν θα πρέπει να κρύβει κανένα λάθος. Η επόμενη κίνηση, είτε αφορά προπονητή, είτε αφορά τεχνικό διευθυντή, θα πρέπει να είναι μία κίνηση ενός ανθρώπου που θα έχει ποιότητα δεδομένη και προσωπικότητα έντονη, ώστε να μην μπορεί κανένας μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, είτε αυτός λέγεται προπονητής, είτε υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος, είτε φροντιστής, να κάνει ό,τι του καπνίσει. Θα πρέπει να είναι μία προσωπικότητα η οποία θα έρθει και θα επιβληθεί. Για να γίνει όμως αυτό,
τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στο σχεδιασμό αυτής της ομάδας δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση. Διότι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και σε αυτά που έπρεπε να κάνουν στη διάρκεια όλης της χρονιάς. Δεν με απασχολεί αν θα πρέπει να διαλέξει τον επόμενο ο ίδιος ο Δημήτρης Μελισσανίδης, αλλά η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να γίνει λάθος. Και για να μην γίνει λάθος, δεν πρέπει να πάρθει καμία βιαστική απόφαση για την επόμενη μέρα. Είναι προτιμότερο η ΑΕΚ να πάει με έναν υπηρεσιακό τεχνικό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Από το να συνεχίσει με το Γιαννίκη και μέσα σε αυτό το διάστημα να βρεθεί και να ανακοινωθεί ο επόμενος. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν μέσα στην ΠΑΕ και στη δομή της εταιρείας πρέπει να είναι ριζικές. Είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό, ώστε η ΑΕΚ να μπορέσει την επόμενη χρονιά, η οποία ορίζεται και σαν η χρονιά της Αγίας Σοφιάς, να είναι ανταγωνιστική και να είναι αυτή που όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ θέλουν να βλέπουν μέσα στο γήπεδο.